Κυρία Ιγουμενάκη, ένα δικό σας πρώτο σχόλιο για αυτόν τον άνθρωπο, όπως τον μελετήσατε εσείς. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, λέμε τα ίδια που έχουν πει πολλοί συνάδελφοι και πριν από μένα, και εγώ ανακάλυψα πολλά στοιχεία στην δικογραφία. Αυτό που θα πω είναι ότι αναφέρομαι σε δύο διαταραχές προσωπικότητας. Βέβαια, πολλές διαταραχές προσωπικότητας έχουν κοινά στοιχεία, αλλά βασικά σε δύο διαταραχές προσωπικότητας, όχι μόνο την ναρκισσιστική που ακούμε συνεχώς, αλλά και την αντικοινωνική ή αλλιώς ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας. Προτιμούμε τον όρο ψυχοπαθητική, γιατί το αντικοινωνική καταλαβαίνει κάποιος και κάτι διαφορετικό. Έτσι καταλαβαίνει κάποιος και το κλειστό άτομο. Βλέπουμε λοιπόν χαρακτηριστικά όπως είναι η έλλειψη συναίσθησης, η ανάγκη του εκθιασμού, η ανάγκη να τον εκθιάζουν, μάλλον να το πω σωστότερα, η απόρριψη, η αποδοχή, και η αποδοχή είναι πολύ σημαντική, και μία δυσανεξία στην απόρριψη, μία δυσανεξία στην κριτική, καταπάτηση των δικαιωμάτων του άλλου, που είναι χαρακτηριστικό της αντικοινωνικής διαταραχής. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλά τέτοια χαρακτηριστικά. Εγώ δεν θα αναφερθώ περισσότερο, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι έχουν υποθεί τα πράγματα πάρα πολλές φορές. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Αυτό που θα απλώς εσείς έχετε μελετήσει τη δικογραφία, κληθήκατε να καταθέσετε κιόλας. Είστε και ο άνθρωπος που προτρέψατε τη μητέρα της Καρολάιν να μην παρευρεθεί στην δίκη. Θεωρούσατε ότι θα ήταν πάρα πολύ συναισθηματικό το βάρος ώστε να το αντέξει. Η ίδια δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε επιθυμούσε, ούτε είχε ανάγκη σίγουρα, ούτε θα άντεχε με πολύ ευκολία. Και θεώρησα, ναι, στην φάση που βρίσκεται και με την προσπάθεια που κάνει για αυτό το παιδί, ότι θα την πήγαινε πίσω. Είστε κάτι κοντά που είχε στην προσπαθεί. Οικογένεια, κυρία Ιγουμενάκη, στην οικογένεια της Καρολάιν. Τώρα κοιτάξτε, αν είναι κάποιος κοντά. Είμαι διαθέσιμη όταν με χρειαστεί για μια συμβουλή, να το πω. Απλά έτσι το ρωτάω, γιατί αυτή τη στιγμή περνάνε από μια δεύτερη βάσανο. Δηλαδή, χάσαν το παιδί τους και τώρα όλο αυτό θα ξαναζωντανέψει. Και είναι και πολύ νοπή η πληγή. Είναι ένας χρόνος. Πιστεύω ότι μπορούμε όλοι ακριβώς, έχετε δει, και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι βλέποντας το παιδί της κόρης μας, μας το θυμίζει κάθε μέρα το θάνατο του παιδιού μας, έτσι. Είναι η αγάπη για το εγγόνι και πάλι όμως η μνήμη έντονη για το παιδί, το δικό της που έχασε. Πιστεύω δηλαδή, έτσι είναι φυσιολογικό που θεωρώ. Κυρία Γουμενάκη, για να δούμε τώρα εδώ, δηλαδή από αυτά που ακούγονται και από αυτά που έχετε καταθέσει έως τώρα, ποια είναι η δική σας άποψη? Υπάρχει η πιθανότητα αυτό το έγκλημα να έχει γίνει γυναικοκτονία εν βρασμό ψυχής? Όχι, με τίποτα. Όσον αφορά τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία που εγώ ερεύνησα, με τίποτα πουθενά δεν μπορώ να αναγνωρίσω εμβρασμό ψυχής. Είναι προμελετημένη. Η προμελέτη φαίνεται και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και κατά τη διάρκεια πριν από το έγκλημα και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του εγκλήματος. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία. Θα σας πω μάλιστα και κάτι άλλο. Ότι η απολογία του, την οποία την ακούω από εσάς τώρα ένα κομμάτι, πριν διάβασα ένα άλλο, δεν είμαι σήμερα στο δικαστήριο. Mm-hmm. Θα σας πω μονάχα ότι επιβεβαιώνει τη διάγνωση αυτή που έχει γίνει και επιβεβαιώνει τα βήματά του. Δηλαδή όταν μας μιλάει για το ότι ήθελε το παιδί πάρα πολύ και ότι πίεσε στη δεύτερη εγκυμοσύνη την Καρολάιν, που αναφέρει σε κάποιο σημείο, βλέπουμε ότι είναι το δικό του παιδί. Έτσι, δεν είναι το δικό τους. Η Καρολάιν πάει λίγο πίσω εκεί και μπαίνει μπροστά το παιδί του, όχι το τους. Κρατάει το παιδί στην εγκυδία όπως το κρατάει σαν είναι η προστασία του, η αυτοπροστασία του. Αδιαφορεί. Ναι, και αδιαφορεί για το ότι το κακοποιεί στο βάθος, το κακοποιεί αυτό το παιδί. Το κακοποιεί όταν το βάζει πάνω στο πτώμα της μάνας, το κακοποιεί με πολλούς τρόπους. Να μην σας τα πολυλογώ. Το όλο αυτό επιβεβαιώνει και η απολογία του ακόμη επιβεβαιώνει αυτά που αναφέραμε. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Επειδή γίνονται πάρα πολλές γυναικοκτονίες και έχουν αυξηθεί και τα εγκλήματα γενικά και οι γυναικοκτονίες, θα ήταν ίσως κάτι καλό που μπορούμε να πάρουμε από αυτό, καλό σε εισαγωγικά. Τέλος πάντων, μια έρευνα που μπορεί να γίνει σε σοβαρή μορφή, να δούμε λίγο πώς μεγάλωσαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το περιβάλλον δεν γεννιούνται και γίνονται. Ναι. Έτσι, κάπου μεγαλώνουν. Και κάποιοι γονείς φέρνουν και κάποια ευθύνη. Αυτά πρέπει να τα δούμε για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα
στην κοινωνία, τι δεν μπορεί, τι πρέπει να γίνει, τι να προσφέρουν, τι να δηλαδή τι να προσέχουμε, τι να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Σωστά. Είναι πράγματα τα οποία μακάρι να γίνει μια Για να έρευνα, προλάβουμε άλλα. Σοβαρή. Για να προλάβουμε, αλλά όχι ότι δεν ξέρουμε στοιχεία. Έχουμε ήδη στοιχεία πόσοι βγαίνουν αυτοί οι χαρακτήρες. Αλλά αν έχουμε και μία έρευνα πάνω σε αυτούς, στο περιβάλλον, στους γονείς αυτών των 23 Κύριε δολοφόνων. Ευγουμενάκη, σας ευχαριστώ Ποιος πολύ. Ξέρει τι θα δούμε. Εγώ Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.